Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχω κοντά μου την ειδικό ορθοδοντικό Μαρία Καριδάκη, με την οποία θα μιλήσουμε για την θεραπεία των ορθοδοντικών προβλημάτων και για τα παιδιά μας. Κυρία Καριδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στον υπέροχο χώρο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην πολύ ωραία εκπομπή σας. Κυρία Καριδάκη, πότε ένας γονέας θα πρέπει να φέρει το παιδί του στον ειδικό ορθοδοντικό? Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή μπορεί να γίνει κάποια επίσκεψη και προληπτικά? Η αλήθεια είναι ότι αντίθετα από αυτό που πιστεύουν οι πιο πολλοί γονείς και αυτό που γίνεται τελικά, δεν χρειάζεται να περιμένει κάποιος να δει κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα στο παιδί του για να τον φέρει στον ορθοδοντικό. Ο πρώτος ορθοδοντικός έλεγχος, όπως συστήνεται από την Αμερικάνικη Ορθοδοντική Εταιρεία και την Ελληνική και τις εταιρείες όλου του, ορθοδοντικές εταιρείες όλου του κόσμου, είναι 7 ετών. Ο πρώτος ορθοδοντικός έλεγχος είναι καλό να γίνεται στην ηλικία των 7 ετών, γιατί τότε μπορούμε να προλάβουμε πολλά πράγματα. Τα πιο πολλά παιδιά δεν έχουν κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα σε αυτή την ηλικία που να χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Όμως είναι πολύ καλό να προλάβουμε αυτά που μπορούν να προληφθούν. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είναι πολλά παιδιά που συνεχίζουν να καταπίνουν με τον τρόπο που κατάπιναν σαν μωράκια. Πλημελής ή βρεφική κατάποση. Καταπίνουν δηλαδή σπρώχνοντας τη γλώσσα τους μπροστά, σπρώχνοντας τα δοντάκια τους με τη γλώσσα τους μπροστά. Αποτέλεσμα είναι τα δοντάκια έχουν προεξέχουν και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Αυτό πολύ εύκολα μπορούμε να το διορθώσουμε με μία απλή άσκηση που δίνουμε στο παιδάκι να κάνει. Το μαθαίνουμε δηλαδή να καταπίνει με το σωστό τρόπο. Όταν διορθωθεί η λειτουργία, ακολουθεί και η μορφολογία και τα δόντια αυτοδιορθώνονται. Παρόμοιο είναι και με το πρόβλημα του θυλασμού του δακτύλου. Πολλά παιδάκια εξακολουθούν να θυλάζουν το δάχτυλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και αυτό μπορούμε εύκολα με μία απλή παρότρινση ή με ένα απλό μηχάνημα να βοηθήσουμε το παιδάκι ώστε να διακοπεί έξι και το πρόβλημα να αυτοδιορθωθεί χωρίς καθόλου ορθοδοντική ή με πολύ απλή ορθοδοντική θεραπεία. Άρα, για να το πούμε πάλι, 7 ετών είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έναν απλό έλεγχο. Τα ορθοδοντικά προβλήματα τα διορθώνουμε καθαρά για αισθητικούς λόγους ή έχει να κάνει και με την υγεία του στόματός μας γενικότερα, αλλά και με προβλήματα που μπορεί να συνυπάρχουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν? Να σας πω, σίγουρα η αισθητική είναι πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Όλοι το ξέρουμε και τώρα με το Zoom και με όλα αυτά, με τα selfie, βλέπουμε την εικόνα του εαυτού μας καλύτερα. Η αισθητική λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και για την αυτοεκτίμησή μας και ιδιαίτερα για τα παιδάκια. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνει ένα παιδάκι με αυτοπεποίθηση, με ωραία αισθητική, με ωραίο χαμόγελο. Ένα χαμόγελο που μας ανοίγει πολλές πόρτες στη ζωή μας. Όμως δεν είναι η αισθητική ο κυριότερος λόγος. Ο κυριότερος λόγος είναι η λειτουργία. Είναι πολλά προβλήματα που δεν είναι αισθητικά ή δεν είναι μόνο αισθητικά. Είναι κυρίως λειτουργικά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο συνωστισμός. Όταν τα δόντια μας βρίσκονται στριμωγμένα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να γίνει καλός καθαρισμός. Δεν μπορούν να βουρτσιστούν καλά τα δόντια μας. Αποτέλεσμα, έχουμε προβλήματα με ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, τεριδόνα. Επίσης, οι δυνάμεις μας ίσως δεν κατανέμονται σωστά. Τα δόντια καταπονούνται πολύ και παρουσιάζουν πλέον λειτουργικά προβλήματα. Άρα θα έλεγα ότι ο κυριότερος λόγος που θέλουμε να έχουμε ίσια δόντια με σωστή σύγκληση, δηλαδή με σωστή αντιστοίχηση, είναι για να έχουμε υγιή δόντια. Πάμε λοιπόν στην αντιμετώπιση. Ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνικές που έχουμε σήμερα για την ορθοδοντική θεραπεία? Οι τεχνικές ορθοδοντικής είναι καταρχάς τα σιδεράκια, τα μεταλλικά, οι ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί, τα πιο δοκιμασμένα, τα πιο συχνά, τα πιο πολλά παιδάκια χρησιμοποιούν αυτά, τα μεταλλικά σιδεράκια, τα οποία κολλάμε δόντι-δόντι, τα σιδεράκια,
τα brackets, τα ορθοδοντικά αγγείλια όπως τα λέμε, και ανάμεσα περνάει το ορθοδοντικό σύρμα, το τόξο. Μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα στα παιδάκια να βάλουμε και χρωματάκια και να δώσουμε δηλαδή και μία τέτοια νότα, την οποία τη βάζουμε εάν θέλουμε και την αλλάζουμε. Κάθε μήνα μπορούμε να αλλάξουμε, να βάλουμε καινούρια χρώματα ή και να μην βάλουμε. Και εδώ να πω και κάτι, εκτός από τα απλά τα παραδοσιακά brackets που υπάρχουν, τα ακίνητα ορθοντικά μηχανήματα, υπάρχουν και τιτανίου. Αυτό έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί κανείς να κάνει μαγνητική τομογραφία χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αφαιρέσεως των μηχανισμών. Εκτός λοιπόν από τα παραδοσιακά, υπάρχουν και τα brackets, οι μηχανισμοί τιτανίου, τα οποία είναι συμβατά με μαγνητική τομογραφία. Μία άλλη επιλογή είναι τα διαφανή ακίνητα ορθοντικά μηχανήματα. Είναι το ίδιο πράγμα με τα μεταλλικά. Η μόνη διαφορά είναι ότι είναι το υλικό. Στην πραγματικότητα είναι κρυστάλλινα. Είναι μονοκρύσταλλο ζαφύρι. Είναι ένα κρυστάλλινο bracket. Δεν έχει χρώμα, δεν είναι λευκό. Είναι διάφανο και γι' αυτό έχει και πολύ καλή αισθητική. Μία σύγχρονη και πολύ πολύ δημοφιλής και ανερχόμενη μέθοδος είναι οι διαφανείς νάρθηκες. Εδώ η τεχνική είναι διαφορετική. Είναι αφαιρούνται, είναι μία σειρά από διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι διορθώνουν τα δόντια μας σταδιακά. Οι διαφανείς νάρθηκες λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα παιδιά? Είναι κάτι που χρησιμοποιούμε και στα παιδιά, απολύτως αποτελεσματικό, το ίδιο αποτέλεσμα δηλαδή έχουν και τα παιδιά το αποδέχονται πάρα πάρα πολύ καλά. Θέλετε να σας πω πώς λειτουργεί λιγάκι? Ωραία, να σας πω. Η διαδικασία εδώ είναι διαφορετική. Πρώτα απ' όλα σκανάρουμε τα δόντια με το ψηφιακό σκάνερ. Δηλαδή κάνουμε μία ψηφιακή καταγραφή του στόματος. Παίρνουμε κάποιες φωτογραφίες και εδώ μπορούμε να δούμε τα στοιχεία όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Παίρνουμε το σκανάρισμα, παίρνουμε τις φωτογραφίες του προσώπου αλλά και των δοντιών. Χρειαζόμαστε και δύο ακτινογραφίες, μία ακτινογραφία πανοραμική και μία ακτινογραφία κεφαλομετρική, δηλαδή μία ακτινογραφία προφίλ, πάνω στην οποία γίνεται μία κεφαλομετρική ανάλυση. Είναι πολύ σημαντική η κεφαλομετρική ανάλυση, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο το στόμα και τα δόντια, μας ενδιαφέρει ολόκληρο το πρόσωπο. Μας ενδιαφέρει να αποδώσουμε μία αισθητική ολόκληρο του προσώπου. Κάνοντας λοιπόν τη μελέτη μας, δημιουργούμε ένα βίντεο. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε βήμα-βήμα τη μετακίνηση των δοντιών. Κάθε βήμα αντιστοιχεί και σε ένα ζευγάρι ναρθήκων. Κάθε νάρθηκας φοριέται μία εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν από την αρχή μία σειρά από νάρθηκες, από ζευγάρια ναρθήκων, τα οποία τα παραλαμβάνουμε από την εταιρεία η οποία είναι στην Αμερική. Μας στέλνει τα κουτιά τα οποία αφορούν το κάθε παιδί. Ξεκινάμε λοιπόν, τα ραντεβού μας είναι μία φορά στις 5-6 εβδομάδες ανάλογα και δίνουμε μία σειρά από 5 ή 6 νάρθηκες, τους οποίους αλλάζει το παιδί κάθε εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε σταδιακή αλλαγή και διόρθωση των δοντιών. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στο πρόσωπο, αλλά και στην προσομοίωση, στο βίντεο, στα δόντια, πώς θα γίνουν τα δόντια στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε από την αρχή. Επίσης, να σας πω για την τεχνική που είναι με ακίνητους ορθοντικούς μηχανισμούς, αλλά από την εσωτερική πλευρά των δοντιών. Αυτό είναι όπως τα μεταλλικά, τα σιδεράκια που ξέρουμε, απλά είναι από την εσωτερική πλευρά. Κυρία Καριδάκη, οι διαφανείς νάρθηκες μπορούν να διορθώσουν και έντονα προβλήματα ορθοδοντικά ή είναι για πιο απλά περιστατικά? Βεβαίως,
οι διαφανείς νάρθηκες μπορούν εξίσου να διορθώσουν και δύσκολα και μεγάλα ορθοδοντικά προβλήματα με εξίσου καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να έχει ο ειδικός ορθοδοντικός, θα πρέπει να έχει μια εμπειρία πάνω σε αυτά, να έχει γνώση πώς να μπορέσει να τα διορθώσει. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια υβριδική τεχνική, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τους διαφανείς νάρθηκες σε συνδυασμό με διακριτικά, αόρατα, ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα που μπορεί να τοποθετηθούν σε κάποια δόντια από την εσωτερική πλευρά. Κυρία Καριδάκη, ποια είναι η μέση διάρκεια που θα χρειαστούμε για το τελικό αποτέλεσμα με τη θεραπεία με τους διαφανείς νάρθηκες? Ο χρόνος θεραπείας εξαρτάται καθαρά από το ορθοδοντικό πρόβλημα. Υπάρχουν μικρά προβλήματα που μπορούν να διορθωθούν μέσα σε 7 εβδομάδες. 7 νάρθηκες, 7 εβδομάδες. Τα πιο πολλά προβλήματα μπορούν να διορθωθούν σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αυτό είναι και μια χρονική διάρκεια που θα μπορούσα να σας πω. Κάτω από χρόνο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των διαφανών ναρθικών σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους με τα σιδεράκια που χρησιμοποιούσαμε περισσότερο παλαιότερα? Τα πλεονεκτήματα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι είναι αφαιρούμενο. Ναι. Αφαιρείται. Μπορεί κανείς, αν 2 με 4 ώρες την ημέρα, να μην φοράει τους νάρθηκες αυτούς. Μπορεί να βγάλει τους νάρθηκες για να φάει, να πλύνει τα δόντια του, να μπορέσει να πάει σε μια κοινωνική υποχρέωση χωρίς να έχει καθόλου ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Τα παιδιά το δέχονται εύκολα? Τα παιδιά βεβαίως το δέχονται εύκολα. Βέβαια εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα παιδί το οποίο θα είναι συνεργάσιμο, θα έχει στο μυαλό του ότι θα φοράει αυτούς τους νάρθηκες. Συνεργάζονται όμως πολύ καλά τα παιδιά. Αντίθετα ίσως από ό,τι πιστεύαμε. Mm-hmm. Πιο συνεργάσιμα είναι τα παιδιά, θα έλεγα. Πλεονέκτημα επίσης να σας πω, είναι κυρίως η αισθητική. Ότι φορώντας τους νάρθηκες, οι νάρθηκες αυτοί είναι πραγματικά διαφανείς. Είναι πραγματικά αόρατοι. Μπορούμε να τους φοράμε στη δουλειά μας, στις υποχρεώσεις μας, χωρίς καν να γίνονται αντιληπτοί από το περιβάλλον. Πολύ σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι το θέμα της στοματικής υγιεινής. Γιατί δεν έχει ακίνητους ορθοντικούς μηχανισμούς οι οποίοι δεν αφαιρούνται και χρειάζονται περισσότερη προσοχή στο καθάρισμα. Η στοματική υγιεινή μπορεί να γίνει άριστα. Επίσης, είναι πιο ευχάριστα μες στο στόμα, γιατί δεν έχει τις προεξοχές που έχουν οι ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί. Και έτσι είναι πιο ευχάριστο μέσα στο στόμα μας. Σημαντικό και ίσως από τα σημαντικότερα είναι και ο χρόνος θεραπείας. Ο χρόνος θεραπείας με τους διαφανείς νάρθηκες είναι μικρότερος κατά βάση από ό,τι είναι με τους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Έτσι τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά. Γιατί κάποιος να καταφύγει στην κλασική τεχνική με τα σιδεράκια εφόσον πλέον υπάρχουν οι διαφανείς νάρθηκες? Η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ο λόγος που είναι πολύ πολύ επιθυμητή, είναι δημοφιλής οι διαφανείς νάρθηκες, όλο και περισσότερο προς τα εκεί στρεφόμαστε. Το πλεονέκτημα, για να το πούμε έτσι, το πλεονέκτημα ίσως των ακίνητων ορθοντικών μηχανισμών είναι για κάποια παιδιά τα οποία δεν συνεργάζονται, δεν θυμούνται να φοράνε τους νάρθηκές τους, δεν είναι συνεπή και εκεί θέλουμε κάτι το οποίο να μην χρειαζόμαστε τη συνεργασία τους. Έτσι, πλεονέκτημα είναι και το ένα και το άλλο και εξαρτάται από το χαρακτήρα του καθενός να βρει αυτό που ταιριάζει και που είναι το καλύτερο για εκείνον. Μάλιστα. Και βλέπω και εδώ υπάρχουν πλέον και πολύ διακριτικά, έτσι. Ναι, τα διαφανή είναι πραγματικά πάρα πολύ διακριτικά. Κάνουν το ίδιο το αποτέλεσμα ίδιο, με ναι, το ίδιο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για όλες τις θεραπείες. Η τεχνική, η αρχιτεκτονική, η μηχανική είναι ίδια και στους ακίνητους ορθοντικούς μηχανισμούς, τους μεταλλικούς και στους διαφανείς. Η τεχνική, ο τρόπος δηλαδή που το λειτουργούμε είναι ο ίδιος. Είναι ανώδυνη η θεραπεία, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον? Ανώδυνη είναι. Δεν έχουμε πόνο στην ορθοδοντική.
αλίμονο να είχαμε πόνο. Μία ενόχληση μπορεί να έχουμε. Έτσι. Ιδιαίτερα όταν πρωτοβάζουμε τα σιδεράκια μας, είναι ένα ξένο σώμα μέσα στο στόμα μας. Ένα σφράγισμα κάνουμε και θέλουμε λίγο χρόνο να προσαρμοστούμε. Δεν είναι κάτι όμως που πονάει. Το αισθανόμαστε πιο πολύ σαν μία πίεση, σαν μία ενόχληση, την οποία αισθανόμαστε όταν τα πρώτο τοποθετούμε και κάθε φορά που κάνουμε την ενεργοποίηση για τους ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Η ενεργοποίηση γίνεται μία φορά τον μήνα. Άρα μία φορά τον μήνα εξασκούμε μία πίεση και αυτή η πίεση μπορεί να γίνει αντιληπτή όχι σαν ένας πόνος, αλλά σαν μία ενόχληση. Η αλήθεια είναι ότι οι διαφανείς νάρθηκες είναι, ας το πούμε, πιο ευγενικοί ως προς αυτό. Ας πούμε ότι η ενόχληση είναι μικρότερη και η πίεση είναι μικρότερη. Και γι' αυτό είναι και πιο εύκολα αποδεκτή. Κυρία Καριδάκη, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορούμε και ως ενήλικες να κάνουμε κάποια ορθοδοντική θεραπεία και θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ορθοδοντικοί, αντίθετα πάλι από ό,τι πιστεύουν, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην παιδική ηλικία, στα παιδιά. Η ορθοδοντική δεν έχει ηλικία. Μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Και στην πραγματικότητα, πολλές φορές σε ενήλικους χρειάζεται να κάνουμε ορθοδοντική θεραπεία, όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Δηλαδή κάποιες φορές χρειάζεται κάποιος να βάλει μια γέφυρα, να βάλει μια προσθετική και για να μπορέσει να το κάνει αυτό είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια ορθοδοντική θεραπεία. Άρα θα έλεγα ότι η ορθοδοντική δεν έχει ηλικία και μπορεί κανείς να κάνει την ορθοδοντική θεραπεία του διακριτικά, ανώδυνα, εύκολα σε κάθε ηλικία. Κυρία Καριδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες που δώσατε στο κοινό μας για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στον υπέροχο χώρο σας και όπως ακούσατε φίλοι μου, πλέον μπορούμε όλοι να έχουμε ένα όμορφο χαμόγελο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.